Be on time, so if you could keep it short, what would be your final thought about what you'd like to see Europe achieving over this coming year? Ναι, θα σας πω, αλλά θα μου επιτρέψετε και ένα μικρό σχόλιο, διότι δεν πήρα το λόγο όταν το ζήτησα, ένα λεπτό μόνο. Δεν είμαι ούτε εγώ οπαδός της άποψης ότι πρέπει κανείς να επιχειρεί να ανάψει ένα κερί μέσα σε ένα δωμάτιο με δυναμίτες. Όμως δεν είμαι και της άποψης ότι πρέπει, εξαιτίας αυτού του λόγου, να βρίσκεται διαρκώς στο σκοτάδι. Η καλύτερη λύση είναι να απομακρύνει από το δωμάτιο τους δυναμίτες και μετά να ανάψει το κερί. Στο θέμα του Ταμείου, είναι γνωστό ότι δεν είχαμε όλοι την ίδια άποψη στην Ευρώπη για τον ρόλο και την σημασία της συμβολής του Ταμείου στα ευρωπαϊκά πράγματα. Όχι γιατί σνομπάρουμε το Ταμείο, αλλά γιατί πιστεύαμε κάποιοι ότι η Ευρώπη μπορεί μόνη της. Μπορεί να τα κάνει καλά τα πράγματα και μόνη της. Εν τούτης, έχει κυλήσει νερό στα βλάκι, έχουν ακουστεί οι απόψεις. Την τελευταία διαπραγμάτευση, κάποιες χώρες για την Ελλάδα ζητήσανε τη συμμετοχή του Ταμείου και εμείς αυτό το αποδεχθήκαμε προκειμένου να υπάρξει συμφωνία. Και τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα και ομαλά στην υλοποίηση της συμφωνίας. Εύχομαι και ελπίζω η συνύπαρξη τριών διαφορετικών θεσμών να μην αποτελέσει και οι διαφωνίες πολλές φορές μεταξύ τους εξαιτίας της διαφορετικής αντίληψης των ευρωπαϊκών πραγμάτων μεταξύ τους, αυτές οι διαφωνίες να μην αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστερήσεις. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Το ακούω με μεγάλη προσοχή. Όμως, εκτός από το να θέλουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, που σημαίνει να ξεπερνάμε σε ανταγωνιστικότητα το γείτονά μας, τον διπλανό μας, πρέπει να μιλήσουμε και για την έννοια της παραγωγικότητας. Το να γίνουμε πιο παραγωγικοί, δηλαδή πιο αποτελεσματικοί, σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε εμείς και από τη δική μας βελτίωση μπορεί να ωφελήσουμε και το γείτονά μας και το διπλανό μας. Στο θέμα λοιπόν της παραγωγικότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι μόνο το εργασιακό κόστος το κριτήριο. Για να γίνει η παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια στα οποία πρέπει να προσεγγίσουμε. Και γι' αυτό εγώ χαίρομαι πολύ που στην Ελλάδα υπάρχει μια κοινή συμφωνία ανάμεσα στις παραγωγικές τάξεις. Η κυβέρνηση συμφώνησε με τους εργοδοτικούς φορείς να μοιραστούμε τα βάρη με την κοινωνία και συμφώνησα σε μια πολύ μικρή αύξηση των εισφορών προκειμένου να μην έχουμε 13η συνεχόμενη μείωση των τρεχουσών συντάξεων και να πάμε σε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Έρχομαι τώρα και κλείνω μόλις ένα λεπτό. Για να λύσουμε τα προβλήματα της Ευρώπης χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Δεν είναι ώρα για διάφορα exits, είτε για Grexit, είτε για Brexit, είτε για διχασμούς, είτε για τύχη, είτε για διαφοροποίησεις. Είναι ώρα για περισσότερη Ευρώπη. Κοινοί κανόνες, εμβάθυνση της δημοκρατίας, ενίσχυση της αλληλεγγύης, αυξημένος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για να περιορίσουμε τις ανισότητες, τραπεζική ενοποίηση με ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, δύο πολέμων και μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, που είναι η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνοχή.